man of silence. I take it slow. Τρίτη χρονιά εδώ στο θέατρο Αλκμίνη, στην παράσταση Καπετάν Μιχάλη. Τρίτη χρονιά, ναι, ο Καπετάν Μιχάλη σε αυτό το υπέροχο μυθιστόρημα. Θέλω να μου μιλήσετε και για τα τηλεοπτικά σας. Σας βλέπουμε σε κάτι διαφορετικό, μπορούμε να πούμε. Ναι, η Ηλέκτρα στην ΕΡΤ. Είπατε αμέσως το ναι. Ναι. Το βασικό στο καράτε, ξέρετε ποιο είναι? Ποιο είναι το βασικό? Κοιτάς τον άλλο στα μάτια και τον ξεραίνεις. Για κοίτα εμένα. Κάτσε ρε Κάτσε ρε Διονύση. Όλο το καλοκαίρι πεζόταν σε επανάληψη το Ευτυχισμένοι μαζί. Και μάλιστα σημείωνε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Υπερήφανος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μετά από τόσα χρόνια, είναι σχεδόν 16-17 χρόνια. Είναι μια σειρά οικογενειακή που έμεινε, έγραψε. Στο, η υπόθεσή της, το, οι ερμηνείες μεγαλώνουν γενιές με αυτή τη σειρά. Πόσες μπύρες είχε πιει αυτός ο Μάκης τελικά? Δεν τις έπινε στην πραγματικότητα, απλώς έκανε ένα έτσι με μια γουλιά και... Αλλά αν τις μετρήσουμε, δηλαδή πρέπει να είναι εκατοντάδες. Έχετε σκεφτεί να ξανακάνατε ένα remake του Ευτυχισμένοι μαζί? Όχι. Όχι, δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος. Τι να κάνουμε, τι να... Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Άρα θα ήσασταν αρνητικό? Ναι, ναι. Γιατί? Βρίσκω λίγο, είναι λίγο σαν μνημόσυνο, ξέρω εγώ. Καλό είναι τα πράγματα να μένουν στο πικ τους. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα τελευταία για πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι γίνονται παρουσιαστές. Αν έχει την ικανότητα να το κάνει, να παρουσιάσει μια εκπομπή, ένα τηλεπαιχνίδι, έχει το... Αυτό χρειάζεται για να παρουσιάσεις, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ένα τηλεπαιχνίδι, ας πούμε, πρέπει να έχεις μια ευστροφία. Πολλοί ηθοποιοί έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες σε κάποιο τηλεπαιχνίδι. Απ' την άλλη και κάποιοι ηθοποιοί έχουν ενστάσεις ότι άνθρωποι συμμετέχουν σε παραστάσεις, σε σύριαλ που δεν έχουν τελειώσει κάποια δραματική σχολή. Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι, θα έπρεπε. Ναι, βέβαια, για άμα θες να ασχοληθείς με το αντικείμενο, θα πρέπει να το σπουδάσεις. Δεν μπορώ να πάω να κάνω εγώ μια εγχείρηση σε έναν ασθενή. Γι' αυτό σχολιάζουν μάλλον και οι παρουσιαστές για ηθοποιούς, ότι δεν είναι παρουσιαστές και απλά παρουσιάζουν κάτι. Δεν ξέρω, υπάρχει σχολή παρουσιαστών. Υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας, υποκριτικής. Τώρα, παρουσιαστής είναι ένα αντικείμενο το οποίο πρέπει να έχεις την ικανότητα. Αν έχεις την ικανότητα, δοκιμαστείς, μπορείς να το κάνεις. Άμα σας κάνανε κάποια πρόταση για παρουσίαση, πώς θα νιώθατε, τι θα σκεφτόσαστε? Νομίζω δεν έχω την ικανότητα. Κοίταξε, τώρα συμφωνούμε και διαφωνούμε. Συμφωνώ στο ότι φυσικά κάποιος που του αρέσει πάρα πολύ υποκριτική πρέπει να το σπουδάσει και σίγουρα το έχει στο μυαλό του από μικρός και είναι το όνειρο ζωής του και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν για κύριες περιπτώσεις που έρχεται σε κάποιον κάτι, γιατί κάποιος κάτι βλέπει σε αυτόν, κάτι έμφυτο, αλλά νομίζω ότι αυτός που γίνεται ηθοποιός, τέλος πάντων, εισαγωγικά, γιατί δεν το έχει σπουδάσει, οπότε θεωρείται. Δεν θεωρείται ηθοποιός όπως αυτούς που το έχουν σπουδάσει. Ότι μπορεί να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δηλαδή συγκεκριμένη ρόλη, συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε δουλειά, εγώ νομίζω ότι αν τη δουλέψεις μπορείς να φτάσεις σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή είναι πόσο θα δουλέψεις το ταλέντο σου. Θα πας επίδαυρο αν δεν έχεις σπουδάσει. Καλά. Ναι, έχουμε δει και κόσμο να έχει πάει στην επίδαυρο που δεν έχει σπουδάσει καθόλου υποκριτική. Στην επίδαυρο μέσα ή πήγε για καφέ? Όχι, για καφέ μέσα στην επίδαυρο, πάνω στη σκηνή. Ήθελα να πω, συμβαίνει αυτό. Σε αυτό που έχει πάρα πολύ δίκιο είναι ότι η υποκριτική, για να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να πείσεις ήθος. Είναι μια τέχνη. Η παρουσίαση δεν είναι τέχνη. Η παρουσίαση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα όμως. Αν τα καταφέρεις. Χάρη, πείτε μου ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα εγχειρήσει ασθενή. Όχι, ας μην το κάνω. Απλά εγώ δεν ξέρετε που διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό το. Δηλαδή, πηγαίνουμε από την παρουσίαση και την υποκριτική στο χειρουργείο. Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα? Το ένα έχει να κάνει με την ψυχαγωγία και το άλλο έχει να κάνει με γνώσεις ιατρικές. Δηλαδή, άλλο κομμάτι είναι, το ένα. Τα πράγματα δεν γίνονται τώρα. Μην κάνουμε δηλαδή. Να ρισκάρεις την ανθρώπινη ζωή. Ούτε να αγορεύσεις το εργαστήριο μπορείς. Το είπε πολύ ακραία, νομίζω. Το είπε πάρα πολύ ακραία και ούτε εγώ συμφωνώ προφανώς με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε. Αλλά το είπε πολύ ακραία, νομίζω, για να δείξει αυτό που πιστεύει. Ότι για να μπορέσεις να παίξεις ένα ρόλο. Και επειδή αυτοί οι ηθοποιοί νομίζω αναφέρονται στο θέατρο συνήθως και όχι στην τηλεόραση, γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Για να παίξεις ένα ρόλο, σου λέει, δεν μπορείς να μην έχεις περάσει από σχολή. Εγώ αυτή την άποψη των ηθοποιών την καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή δεν με βρίσκει απέναντι. Είναι, στο, είναι και στο, το νιούσικα δεν είναι θέατρο.
που βλέπουμε musical ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει και το θέατρο. Και το musical είναι θέατρο. Και το musical είναι θέατρο, αλλά έχει να κάνει και με τη φωνή και με το τραγούδι. Έχει να κάνει και με. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο θέμα να πας να σπουδάσεις στη σχολή. Είναι θέμα μετά. Μπορεί να σ' αρέσει. Όπως είπατε σωστά, κάποιος το είπε ο Κωνσταντίνος. Πας κάνεις σεμινάρια. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν έχει σχέση. Μπορείς να το εξελίξεις. Όμως η υποκριτική έχει μια φοβερή μαγεία. Ο Τάσος Γιαννόπουλος για να κάνει το μάκι που πίνει τις μπύρες του Ευτυχισμένοι μαζί και για να κάνει πέρυσι τον Βανδόρο, το κάνει ο Δικημάς, έναν νονό της νύχτας. Που πραγματικά σάρωσε, θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα, παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι σαν να έρχεται με τον εαυτό σου κάθε μέρα να αναμετράσει για το πώς πρέπει να διαχειριστείς ένα ρόλο που είναι τα άκρα αντίθετα. Αυτό δεν είναι μόνο έμφυο ταλέντο. Είναι, αλλά θέλει και σπουδή. Αλλιώς δεν γίνεται. Και με εκείνα που καταλήγουμε. Ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή παρουσίασης, παιδιά. Τέλος πάντων, εγώ. Okay, το ακούω και αυτό. Άνοιξε την σήμερα. Δεν είναι τίποτα. Εγώ για την πληροφορία που διάβασα και είμαι σίγουρη οι περισσότεροι δεν την ξέρουν. Ότι ο Τάσος Γιαννόπουλος στο Ευτυχισμένοι μαζί ήταν η πρώτη του τηλεοπτική δουλειά. Το πιστεύετε? Όχι, δεν το ξέρω. Η πρώτη τηλεοπτική δουλειά. Ευτυχώς τον είδαμε. Ένα τέτοιο μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν,